Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αυτό είναι το Τρίποντο από τα Αποδυτήρια. Ένα podcast για τη χρυσή εποχή του ελληνικού μπάσκετ μέσα από τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών του. Καλεσμένος στο νέο Τρίποντο από τα Αποδυτήρια είναι ο Νίκος Μπουντούρης. Ο παίκτης που έχει κατακτήσει όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα θυμάται μαζί μας όλες τις μεγάλες στιγμές που έζησε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. E-Daily Podcasts. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά και το εννοώ. Καταρχήν μου έδωσες το ελεύθερο να σου μιλάω στον ενικό εσύ, να το πούμε. Αν παρασυρθώ από τον πολύ σεβασμό που έχω προς το πρόσωπό σου και σου μιλάω στον πληθυντικό μέσα στη συνέντευξη, να με συγχωρέσεις. Το καλύτερο είναι να μπορούμε να μιλάμε στον ενικό, αυτό είναι το καλύτερο. Το εύχομαι, αλλά μερικές φορές ξέρεις, από το πολύ δέος που έχω προς τους αθλητές που μιλάω, παρασύρομαι και ξεχνιέμαι. Λοιπόν, Νίκος Μπουντούρης. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται με σένα τώρα. Με όποιον και αν μιλήσω για εκείνη τη χρυσή περίοδο του ελληνικού μπάσκετ και πούμε ποιοι παιχταράδες ήταν μέσα σε εκείνα τα χρόνια, κανείς δεν θα σε αναφέρει, αλλά μόλις πεταχτεί στη συζήτηση ρε εσύ ο Νίκος ο Μπουντούρης, όλοι θα πούν τι παιχτάρα ήταν αυτός ρε φίλε. Βγαλμένος από PlayStation. Μηδέν λάθη ποτέ, σιγουριά απίστευτη, στα κρίσιμα λεπτά ήταν πάντα εκεί. Πώς το εξηγείς όλο αυτό? Εγώ έχω μια εξήγηση. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στη διαδρομή που είχα στο μπάσκετ, το επαγγελματικό, πάντα ήμουν σε πολύ καλές ομάδες, με πολύ καλούς παίκτες, οι οποίοι στις ομάδες που ήμουν και εγώ είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι συμπαίκτες μου δηλαδή. Υπήρχαν πολύ δυνατοί σκόρες, υπήρχαν πολύ μεγάλα ονόματα. Και εγώ ήμουν πάντα ένας παίκτης που είχα το ρόλο του playmaker συνήθως, να βοηθάω δηλαδή την ομάδα, να φτιάχνω το παιχνίδι. Όπως είπες και εσύ, να προσπαθώ να τα κάνω όλα σωστά, να μην κάνω λάθος, να πηγαίνει μπάλα εκεί που πρέπει και να βοηθάω αυτούς τους σούπερ παιχταράδες που είχα την ευτυχία να παίζω μαζί τους. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι σε 19 χρόνια επαγγελματικής καριέρας δεν έχω παίξει ούτε σε ένα All-Star Game. Γιατί? Γιατί πάντα από μια ομάδα μπορούσαν να πάρουν ένα-δυο παίκτες για το All-Star Game, άντε να πάρουν και τρεις. Συνήθως παίρναν αυτόν που ήταν πρώτο σκόρερ, αυτός που ήταν ένα πολύ δυνατό όνομα είτε στους ψηλούς είτε στους κοντούς. Οπότε πάντα εγώ ήμουν ένας παίκτης που δεν θα επιλέγανε από την ομάδα μου. Ίσως, αν ήμουν σε μια μικρότερη ομάδα από αυτές που είχα την ευτυχία να παίξω και πρωταγωνιστούσα και σε ένα άλλο ρόλο, να ήμουν και εγώ σε κάποιο All-Star Game. Αυτό κάτι λέει. Νομίζω ότι έτσι είμαι και στη συνείδηση του κόσμου. Είμαι εκτός All-Star Game συνείδησης, δηλαδή. Λοιπόν, εμένα νομίζω ότι φταίει το ότι ήσουν τόσο καλό παιδί. Δηλαδή, είδα όλα τα μάτς σου τώρα βιαστικά και όλοι οι σχολιαστές λέγαν «Ο Νίκος Μπουντούρης, το καλύτερο παιδί, ο πιο ευγενικός άνθρωπος». Και ήσουν ο πιο ευγενής παίχτης μέσα στο παρκέ, δηλαδή δεν σε έχω δει ποτέ να βγαίνεις εκτός αυτού και θα μιλήσουμε και αργότερα για ένα μάτς που όλοι πλακώθηκαν και εσύ δεν σήκωσες καν τον τόνο της φωνής σου, πιο μετά θα τα πούμε αυτά. Δεν έβγαινες λοιπόν ποτέ εκτός αυτού και οι δηλώσεις σου ακόμα μετά το παρκέ, μετά τον αγώνα, ήτανε μετρημένες, πολύ ωραίες, μεστές. Ακόμα και όταν πανηγύριζες, το έκανες με έναν τρόπο, λες και ήσουν λόρδος, μέλος της βασιλικής οικογένειας στο Λονδίνο. Που δεν τέριαζε σίγουρα, ξέρεις, στο χαρακτήρα κάποιων ομάδων που έπαιζε. Δηλαδή, στο σε καμία. Ξέρεις. Ναι, και σε κρίσιμα μάτς, ντέρμπι. Οι παοξίδες είμαστε aggressive, είμαστε λαϊκοί τύποι, να το πω έτσι. Έτσι θέλουμε να δηλώνουμε. Ξεκινάς και αποκαλύπτεις. Είσαι παοκτσής, το λες έτσι? Ναι, ναι, το λέω μετά από τόσα χρόνια. Έγινες παοκτσής? Κοίτα, ήμουνα παοκτσής, ήμουνα σε αυτήν την ομάδα 9 χρόνια. Έζησα πάρα πολλές ωραίες στιγμές, μπορώ να πω ότι εκεί ανδρώθηκα. Μετά έφυγα, τίμησα τη φανέλα, τίμησα τις ομάδες που έπαιξα. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Μαρούσι, Μακεδονικό Πάτρα. Τις τίμησα και με τιμήσανε και οι ομάδες και οι άνθρωποι των ομάδων αλλά και οι φίλαθλοι των ομάδων, αλλά και ποτέ δεν δήλωσα παοκτσής ακόμα και όταν ήμουν στον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι μετά από βλέποντας την ιστορία έτσι από μακριά, μπορώ να το δηλώσω ότι η καρδιά μου είναι παοκτσίδικη
Τιμώντας βέβαια όλες τις ομάδες και τα αισθήματα του κάθε ανθρώπου για τη δική του ομάδα. Έχεις κάνει βέβαια μια δήλωση σαν Μπαουκτσής. Κοίτα να δεις, εγώ είμαι Αριανός, να στο δηλώσω, αλλά έχω δει όλα σου τα μάτς. Έχεις πει μετά από ευρωπαϊκό τελικό, μόνο οι Μπαουκτσίδες μπορούν να τα κάνουν αυτά. Μόνο στον Μπαουκ μπορεί να το ζήσει αυτό, ναι. Ευτυχισμένοι για αυτές τις στιγμές που παίζουμε, για τον κόσμο και για εμάς. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι να νικάς και να αισθάνεσαι τέτοιες χαρές με τον ΠΑΟΚ. Μόνο με τον ΠΑΟΚ μπορεί να νιώσεις τέτοιες χαρές. Καμιά άλλη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που γεννάει συναισθήματα. Ίσως είναι και ο χαρακτήρας της ομάδας. Γιατί είναι μια ομάδα που προέρχεται από τη Μικρά Ασία. Έρχεται μέσα από πόνο, προσφυγιά, από ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν τον δρόμο τους. Και το συνέστημα σε αυτή την ομάδα είναι πολύ έντονο. Ορίστε, επιβεβαιώνεις τα λόγια μου. Ακούμε τώρα έναν αθλητή ο οποίος έχει ένα λόγο ακαδημαϊκού, έτσι. Ας μην προσβάλλουμε τους ακαδημαϊκούς. Είναι ότι με συγχωρείς, μπορώ να εκφράσω τις σκέψεις μου. Όταν μπλέκεις φιλάθλους με Μικρά Ασία, με συναισθήματα, με πόντο κτλ., δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαβάσει, ξέρει ιστορία, ξέρει που γεννήθηκε, ξέρει τι εκπροσωπεί. Δεν είναι και πολύ εύκολο, δεν το συναντάμε συχνά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να έχω τον όποιο λόγο έχω για να μπορώ να εκφράσω τις σκέψεις μου και να λέω ακριβώς αυτό που θέλω, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι στη ζωή μου, σε ό,τι και να έκανα, είτε ως αθλητής είτε τώρα ως προπονητής, πάντα έψαχνα να βρω το όραμα. Δηλαδή, πάντα συνέδεα αυτό που έκανα με κάτι το οποίο έχει να κάνει με μια πιο ευγενική αξία, να το πω έτσι, από ένα παιχνίδι, από ένα καλάθι, ένα γκολ ή οτιδήποτε. Ο ΠΑΟΚ έχει ιστορία, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες. Έτσι, κάθε ομάδα έχει την ιστορία της. Αποτελούνται από ανθρώπους και οι άνθρωποι είναι ιστορίες. Οπότε αξίζει το σεβασμό, αξίζει να γνωρίζεις την ιστορία και να την μνημονεύεις και να πιστεύεις αυτή. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, αλλά έχεις ένα πολύ δυνατό ρεκόρ. Είσαι ο μοναδικός παίχτης που έχει κατακτήσει όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια. Μιλάμε για κύπελο κυπελούχων, κύπελο Κόρατς και Euroliga με τον Παναθηναϊκό το 2000. Σωστά. Εγώ κατακτήτη σε συλλογικό επίπεδο ό,τι τίτλο υπάρχει. Α, μπράβο. Σαπόρτα, Κόρατς και Euroliga. Και πρωτάθλημα Ελλάδος και κύπελο. Και κάτι άλλο που δεν το ξέρουν πολύ είναι ότι επίσης έχω κατακτήσει και πανελλήνιο εφηβικό. Μετάλλιο με την εθνική. Μετράει. Ορίστε. Έχεις και πάρει και μετάλλιο με την εθνική. Έχω πάρει μετάλλιο. Έχω πάρει πανελλήνιο εφηβικό με τον ΠΑΟΚ και έχω πάρει και σχολικό. Δηλαδή η ευτυχία ήταν ότι όπου συμμετείχα, ας πούμε, υπήρχε ένα αίσιο τέλος. Οπότε εντάξει, μπορώ να δηλώσω ευτυχισμένος. Μπορείς να δηλώσεις η συνταγή της επιτυχίας. Πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά τώρα, γιατί αν παρασυρθώ θα σου μιλάω όλη την ώρα για τα κατορθώματά σου. Και θα μιλάω εγώ και όχι εσύ. Λοιπόν, είσαι Άρης, αν και είμαι Άρης, ξέρω να εκτιμώ τον καλό αντίπαλο. Ξεκινά στο Βόλο. Και εγώ ξέρω να εκτιμώ τις καλές ομάδες και τους καλούς φιλάθλους. Τέλεια. Ξεκινά στο Βόλο και στα 18 έρχεσαι στον ΠΑΟΚ και όχι σε έναν απλό ΠΑΟΚ. Όσοι βλέπουν μπάσκετ ξέρουν ότι εκείνος ο ΠΑΟΚ ήταν ο καλύτερος ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Εντάξει. Ήξερες που έρχεσαι, είχες καταλάβει τι μεταγραφή πέτυχες? Ναι, ήξερα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν την τελευταία μου χρονιά στο Βόλο, που ήμουν τρίτη λυκείου. Έπαιζα αρκετά εδώ στο Αντρικό, έπαιζα γάμα εθνική, διακρινόμουν, είχα διακριθεί και το καλοκαίρι που ήρθε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα το εφηβικό που έγινε στο Αίγιο. Είχαμε πάει με Ολυμπιακό Βόλο, είχα βγει καλύτερος παίκτης. Και η αλήθεια είναι ότι με διεκδικούσαν αρκετές ομάδες. Και από τη Θεσσαλονίκη και η ομάδα σου και ο Άρης. Ναι. Με διεκδικούσε ο ΠΑΟΚ, Πανιώνιος, Παναθηναϊκός, Ηρακλής. Διάφορες ομάδες. Μεγαλύτερες ομάδες στην Α1 τότε, έτσι. Ναι, πρωταγωνιστούσαν. Στο τέλος έφτασε, ας πούμε, στη γραμμή του τερματισμού, ας το πούμε, έφτασε ο Πανιώνιος και ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός Βόλου επέλεξε να πάω αρχικά στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα ήταν που επέλεξε. Και φυσικά και εγώ επικρότησα αυτή την επιλογή της ομάδας. Ήξερα που έρχομαι, ήξερα ότι ήταν ένας υψηλός στόχος. Η ομάδα ήθελε να με πάρει, να με εντάξει στο δυναμικό της
με το σκεπτικό να με στείλουν στην Αμερική σε ένα κολέγιο να παίξω 4 χρόνια και να γυρίσω μετά για να παίξω, ξέρω, 21-22 χρονών στην ομάδα. Όμως από την προετοιμασία καταλάβανε ότι μπορούσα να συμμετέχω στην ομάδα, να βοηθήσω σε κάποιο ρόλο και με κρατήσανε. Σου ξαναλέω ότι εκείνη η εποχή είναι πολύ δύσκολη για τους Έλληνες παίχτες, γιατί οι ομάδες φέρνουν πολύ καλούς ξένους. Δηλαδή, όποιος δει τα ρόστερ των ομάδων τότε, οι ξένοι που ήταν μέσα ήταν από το πάνω-πάνω ράφι. Δεν φέρναν αμφιβόλου ποιότητας ξένους. Η αλήθεια ήταν και οι ξένοι ήταν οι καλύτεροι στην Ευρώπη που υπήρχαν και για την επόμενη δεκαετία. Δηλαδή, η δεκαετία του 90 θεωρώ ότι ήταν και κάποια χρόνια φυσικά αργότερα, μέχρι το, μπορώ να πω, το 2010. Για 20 χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ δυνατό. Και οι Έλληνες παίχτες που ήταν, δύσκολα φεύγαν εξωτερικό. Οπότε όλοι οι καλοί παίχτες ήταν στην Ελλάδα. Υπήρχαν παιχταράδες ακόμα και σε μικρότερες ομάδες, δηλαδή που δεν πρωταγωνιστούσαν για να πάρουν πρωτάθλημα. Σκεφτούμε Sporting, Παγκράτη, Ηράκλειο. Υπήρχαν ομάδες, ας πούμε, που δεν περνούσες εύκολα από εκεί. Όσο καλή ομάδα και να είχες, έπρεπε να παίξεις πολύ καλά για να κερδίσεις. Και αυτό ήταν κάτι πολύ όμορφο για το πρωτάθλημα τότε και γι' αυτό το βλέπει και ο κόσμος. Και υπήρχε και ενδιαφέρον για το ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει στην Ευρώπη και όλος ο κόσμος ήταν γεμάτα τα γήπεδα και οι τηλεοράσεις και όλοι μπροστά στις τηλεοράσεις. Εννοείται. Σαββάτο, Κυριακή, οι οικογένειες, ακόμα και στη δική μου οικογένεια ήταν παοκτσίδες και ήμουν ο μόνος αργιανός, δεν γινόταν τίποτα στο σπίτι. Βλέπαμε το μάτς πάντα στην ΕΡΤ τότε. Μπάσκετ και ρούλα κορομιλά. Ρούλα κορομιλά, 9 η ώρα το βράδυ. Μ' αρέσεις, Νίκο, είσαι ο άνθρωπός μου. Λοιπόν. Πρωτάθλημα 1992, κύπελο 1995, έτσι, κύπελο κυπελούχων, 1991-1994 παίρνετε το Κόρατς. Ποιον τίτλο χάρηκες περισσότερο? Χάρηκα το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ 92 και χάρηκα και το κύπελο Κόρατς πάρα πολύ. Το 1994, έτσι. Ναι, γιατί παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ. Είχαμε και δύο ατυχίες. Μην μου τα πεις για τους τελικούς. Το ξέρω, θα το ρωτήσω μετά. Είναι ξεχωριστή ερώτηση. Okay. Θέλω να μου πεις, επειδή στον πρώτο τίτλο δεν έχεις και πάρα πολύ ενεργή συμμετοχή, έτσι, το 1992. Στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα, ναι. Στο πρωτάθλημα είχα. Είχα ενεργή συμμετοχή, έπαιζα αρκετά. Ήταν η πρώτη χρονιά. Μέχρι τότε στην ομάδα έπαιζα με τον Κώστα τον Πολίτη, τον Τράκα τον Σάκοτα για δύο χρονιές, ας πούμε. Έπαιζα γύρω στα 15 λεπτά, από 5, στα καλύτερά μου μπορεί να έπαιζα, ξέρω εγώ, 20. Ήμουν ένα νέο παιδί, συμμετείχα, είχα κάποιο έτσι, κομβικό ρόλο, ας πούμε, αμυντικό κυρίως στην ομάδα. Και τη χρονιά που ήρθε ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, ξεκινώντας πάλι από το 5 λεπτό, 10 λεπτό κλπ. Γιατί είχα μπροστά μου πολλούς καλούς παίκτες. Τον Κόρφα. Με καθιέρωσε, σχεδόν έπαιζα 30-40 λεπτά. Και γι' αυτό το λέω το χάρηκα, γιατί υπήρχε μια εξέλιξη δική μου. Και ένιωθα ότι συμμετείχα σε κάτι πολύ δυνατό και έπαιζα αρκετά. Γι' αυτό το πρωτάθλημα, ας πούμε, του ΠΑΟΚ το ευχαριστήθηκα. Αντικειμενικά ήταν η καλύτερη ομάδα. Εκείνη η χρονιά, μπορώ να σου πω η καλύτερη χρονιά, ναι, καλύτερο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε τότε που πήραμε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Δηλαδή, παίζαμε, ελέγχαμε το παιχνίδι, ξέραμε τι κάνουμε. Υπήρχαν αρχές. Και η ομάδα του 94. Του 94. Αυτή ήταν η καλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Θεωρώ εκεί που ήταν ξένος ο Σάβιτς και ο Walter Berry, θεωρώ ότι τότε ήταν ίσως παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ, το 94. Το 1991, όταν πήρατε τον τίτλο. Πώς το βλέπατε ότι θα το πάρετε? Είχατε πάρα πολύ εχθρική διατησία, σωστά? Πού λέμε τώρα, στο κύπελλο Ευρώπης? Ναι, στο τελικό. Στη Γενέβη, ναι, εκεί ήταν πραγματικά, εντάξει, εγώ ήμουν πιτσιρικάς. Ήμουν 20 χρονών, 19, μισό. Να σου πω, θυμάμαι την πορεία, όχι πάρα πολύ, τη θυμάμαι. Συμμετείχα, όπως σου είπα, περίπου κάνα 10 λεπτό, 15 λεπτό το πολύ, σε αυτά τα παιχνίδια. Θυμάμαι πολύ έντονα τον τελικό. Πολύ έντονα. Αυτό που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε ήταν ότι κάναμε προπόνηση σε ένα γήπεδο στη Γενέβη και όταν μπήκαμε με τον κόσμο πλέον την ημέρα του παιχνιδιού, εγώ δεν αναγνώρισα το γήπεδο. Δηλαδή ήταν τόσο γεμάτο που δεν μπορούσα να καταλάβω από πού μπήκαμε, ποια πόρτα μπήκαμε. Λέω, σε αυτό κάναμε προπόνηση, ας πούμε, κάναμε σου το πρωί. Ήταν ασφιχτικά γεμάτο και ήταν σαν όνειρο.
σε εκείνο το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος, πριν έχω παίξει κανένα 15 λεπτά κάπου εκεί. Έχεις παίξει, έχεις κάνει και κανένα δύο κλεψίματα πολύ καλά. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ, επειδή έχει προχωρήσει τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει τα παιχνίδια αυτά ποτέ. Δεν τα έχω δει. Το μόνο, γιατί η αλήθεια δεν μου αρέσει να βλέπω. Παίζαμε λίγο πιο αργά, παίζαμε λίγο έτσι, λίγο πιο όρθιοι, να το πω έτσι. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει μείνει στη μνήμη του κόσμου, έχει μείνει στη μνήμη των μπασκετικών και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχεις δίκιο που λες γι' αυτό για τον μπάσκετ. Ήταν πιο στατικό το μπάσκετ τότε, έτσι. Ο καθένας είχε τις θέσεις του. Τα τεσσάρια, τα πεντάρια δεν συμμετείχαν πολύ στην επίθεση. Ο playmaker απλά μοίραζε την μπάλα. Δεν έκανε ναι, κάτι ναι. άλλο, δεν το είχε μπάσκετ, κάποιον άλλο. Το μπάσκετ εξελίσσεται και η νέα γενιά είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη. Εγώ είμαι υπέρ των νέων. Θα διαφωνήσω γι' αυτό. Είναι πολύ καλύτερη σε φυσικά χαρίσματα, αλλά σε πλευρά ευστοχίας και νοημοσύνης μπασκετικής δεν είναι. Ξέρεις τι, όχι, θα διαφωνήσω εγώ. Γιατί εγώ, να ξέρεις, είμαι θαυμαστής των νέων παιδιών, των καινούριων παικτών. Συνήθως, ρε παιδί μου, εμείς καμιά φορά οι βετεράνοι που έχουμε περάσει από το μπάσκετ, λέμε εμείς τότε είχαμε πιο πολύ ψυχή, γνωρίζαμε πιο πολύ μπάσκετ, ήμασταν πιο μπασκετικοί κλπ. Το άθλημα εξελίσσεται. Όλα γίνονται πιο γρήγορα, πιο αθλητικά. Υπάρχει μεγαλύτερη κόντρα σωματική, αναγκάζονται τα παιδιά να τρέχουν πιο πολύ. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να σκέφτονται και πιο γρήγορα. Εμείς σίγουρα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι και οι τότε παίχτες, όπως και οι τωρινοί που κάνουν πρωτοαθλητισμό, το μεγάλο τους ταλέντο, το μεγάλο τους προσόν είναι το μυαλό, είναι η νοοτροπία. Για να κινήσεις αυτό το επίπεδο πρέπει να έχεις μια δομημένη σκέψη, μια πολύ καλή νοοτροπία, ένα πολύ καλό χαρακτήρα για να κάνεις πρωτοαθλητισμό. Αυτά είναι τα κοινά χαρακτηριστικά. Τώρα οι παίχτες που παίζουν αυτή τη στιγμή μπάσκετ είναι καλύτεροι αθλητικά και θεωρώ και νοητικά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κάτι παραπάνω θα ξέρεις σίγουρα. Λοιπόν, θέλω να σου πάω στους τελικούς που χάσατε. Και τις δυο φορές φτάσατε στον τελικό και χάσατε από λεπτομέρειες, έτσι. Θα σε πάω όμως σε εκείνο το 1992. Πρώτον, γιατί κάνεις φάουλ στα 6 δευτερόλεπτα. Ήταν μια νοοτροπία που είχαμε και την είχε και ο coach να ελέγχουμε το παιχνίδι ακόμα και σε αυτή την υπερβολή με το φάουλ. Δηλαδή να έχουμε εμείς τελευταία επίθεση. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, μένουν 6,8 δευτερόλεπτα. Είναι το σκορ 63-63 και έχεις εντολή, έχεις πάρει εντολή από τον προπονητή. Ναι, ναι. Να κάνουμε φάουλ. Έχεις πάρει εντολή να κάνεις φάουλ. Εντάξει, δεν ήξερα αν έχεις πάρει εντολή, γι' αυτό το ρώτησα. Εκ του αποτελέσματος. Ναι, ναι. Και οι δύο βολές, η βολή πήγε στο Καναβάτσο. Δεν σας τύχησε. Απλά έπρεπε να γίνει το φάουλ λίγο νωρίτερα. Απλά δεν πρόλαβα, δεν είχα προλάβει εγώ. Δεν πρόλαβες να τον φτάσεις στον παίχτη. Ναι, ναι, πρέπει να γίνει δεύτερο. Ξαναρχίζει το παιχνίδι στην Άντα. Καθίστε στο αντέστα. Απομένουν 8 δευτερόλεπτα. Το σκορ είναι 63-63. 8 δευτερόλεπτα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πιέζουν. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε φάουλ τώρα. Και ο Κουτζούρης έκανε φάουλ επάνω στο Σίμψον. Ενώ έχει περάσει περίπου ένα δευτερόλεπτο, 6 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, 1 και 4 για την ακρίβεια. Και τώρα έχουμε ένα νέο time out από τον ΠΑΟΚ. Το time out τελείωσε, ο Σίμψον είναι στην γραμμή των φάουλ στην ρακέτα του ΠΑΟΚ. Απομένουν 6 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, 63-63 το σκορ. Να δούμε κατά πόσον ήταν ιδελημένο το φάουλ από πλευράς Κουντούρη. Είναι ροζ και ρουλέτα τώρα. Αν εξοχίσει αυτό και λοιπόν έχει το φάουλ από τον Σίμψον. Φασούλας έχασε την μπάλα και αυτό το καλάθι ο Μπράουν δίνει τη νίκη και το κύπελο στην ομάδα του. Να η πιο άτυχη στιγμή, αγαπητοί τηλεθεατές του αγώνα, ο Παναγιώτης Φασούλας. Ο παίκτης ο οποίος σήμερα ήταν εκπληκτικός. Έκανε φοβερή άμυνα, σημείωσε 17 πόντους με 57%. Έκανε αυτή τη λάθος πάσα που έκλεψε ο Ρίκι Μπράουν και ακριβώς με την εκπνοή του αγώνα πέτυχε το 63-65. Ο Παναγιώτης λοιπόν, ενώ φαίνονται όλα φυσιολογικά, ήταν η κακιά στιγμή πραγματικά. Δηλαδή, αν κρατούσε την μπάλα και τη χτυπούσε κάτω, ο χρόνος είχε τελειώσει. Η κακιά στιγμή δίνει την πάσα και γίνεται αυτό που γίνεται. Okay. Σας επηρέασε σαν ομάδα? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στεναχωρηθήκαμε, αλλά κοίτα, η καθημερινότητά μας σε εμάς δεν είναι αυτό που βλέπει ο φιλάθλος. Δηλαδή, το παιχνίδι είναι η κορύφωση, είναι το αποτέλεσμα, είναι ο τραυματισμός. Εμάς η καθημερινότητά μας έχει να κάνει με προπόνηση, έχει να κάνει
με όλα τα παιχνίδια που είναι στη σειρά. Βλέπεις ότι αν κάνεις, ας πούμε, 100, αν προσπαθείς να κάνεις 100 στην πορεία της ημέρας σου, της πορείας με τις ομάδες, να το πω έτσι, πετυχαίνεις πάνω από τα 90. Οπότε πιστεύεις πάρα πολύ στον εαυτό σου και προχωράς. Και αυτό φαίνεται, ας πούμε, μετά στην πορεία που πήραμε και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Άρα την ψυχολογία σας δεν την επηρεάσει? Όχι. Εμείς, όχι. Γενικά, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, έχεις μάθει να ξεπερνάς και την ήττα και την νίκη. Mm-hmm. Δηλαδή, και η νίκη και η ήττα πρέπει να κρατάνε για 4-5 ώρες. Δηλαδή, και ο πανηγυρισμός, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κρατάει μέχρι το βράδυ, μέχρι να κοιμηθείς. Η επόμενη μέρα είναι πάλι μέρα δουλειάς. Πάλι μέρα δουλειάς. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Τώρα σε ξαναπάω στο 1994, μεταφερόμαστε έτσι. Πες μου λίγο, ναι, για τον τελικό. Έγινες λίγο Στεφ Καρή, εκείνα τα τρίποντά σου, καλά, φυσικά το κλέψιμο που έκανες στα τελευταία, στο ένα λεπτό και έβαλες το καλάθι, αλλά και εκείνα τα τρίποντά σου στο τέλος του αγώνα, δεν γύρισαν λίγο το κλίμα υπέρ σας? Κοίτα, όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι γυρίσαμε το παιχνίδι υπέρ μας. Όλοι θέλουν να πιστεύουν ότι παίξαμε καλά, αλλά νομίζω ότι σε εκείνο το παιχνίδι παίξαμε όλοι καλά. Είχαμε από καθένας είχε το ρόλο του και επιθετικά ήμασταν πολύ εύστοχοι όλοι. Εγώ είχα συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα. Προσπαθούσα να περιορίσω τον Μποντιρόγκα που ήταν πιο πριν είχε και βάλει αρκετούς πόντους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη δική μου δουλειά και μετά φυσικά και στην επίθεση όταν ένας ρόλος σου, όταν μείνεις μόνος σου, πρέπει να το βάλεις. Αυτό σίγουρα ήταν κόμμα. Και από γωνία και από τα τρία τέταρτα το βάλες, αλλά εκείνο το κλέψιμο στο ένα λεπτό, διπλό κλέψιμο, για να καταλάβει ο κόσμος, κλέβεις την μπάλα, μετά πάει να τη διεκδικήσει ο αντίπαλος, την ξανακλέβεις από εκείνο, φεύγεις στον ευνηδιασμό, βάζεις το δίποντο, τα φόπλακα. Ο Μπουτούρης κλέβει και από το Λάμπλεϊ και φτάνει στο lay-up. 85-92 νομίζω η Στεφανέλ δεν έχει το χρόνο να κάνει τίποτα. Έχει 9 πόντους στη Θεσσαλονίκη και 7 τώρα, έχει 16 πόντους παρά το κάρφωμα του Λάμπλεϊ. 87-92, ένα λεπτό ακόμη και το foul του Ντεπόλ στον Πρέλεβιτς. Ο ΠΑΟΚ νομίζω μόνο αν αυτοκτονήσει μπορεί να χάσει αυτό το κύπελο. Ο τελικός τελειώνει, ο ΠΑΟΚ κατακτά το 23ο κύπελο Κόρατς, νικώντας και στην Τεργέστη 91-100 και βλέπετε τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θυμάμαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Το θυμάμαι σαν περιστατικό, σαν εικόνα, να σου το πω. Το θυμάμαι. Και θα είμαι ειλικρινής. Γιατί το θυμάμαι? Γιατί κάθε τόσο, τώρα επειδή ασχολούμαι με ακαδημίες και παιδάκια για πολλά χρόνια, με basketball camp κάνω και έτσι, κάποια στιγμή μου ζητάνε και τα παιδιά να βάλω κάποια στιγμιότυπα για να με δουν να παίζω. Οι μικροί πιτσιρικάδες δεν με έχουν δει να παίζω, οπότε βάζω κάποια έτσι στιγμιότυπα από το YouTube και από εκεί έχω δει κι εγώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν τέλειωνε ένα παιχνίδι, στη μνήμη μου, εντάξει, έκανα την αυτοκριτική μου μάλλον, έτσι. Mm-hmm. Συζητάγαμε στην ομάδα τα λάθη μας μαζί με τον προπονητή και μετά το ξεχνούσα. Η διαδικασία που συνεχίζω να λέω, γιατί τώρα είμαι προπονητής και ασχολούμαι, είναι η εξής, ότι πρώτα απ' όλα αναγνωρίζεις τα λάθη σου, τα αναλύεις και μετά τα ξεχνάς. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία της ζωής μου όσον αφορά το μπάσκετ. Τα περισσότερα τα έχω ξεχάσει. Αυτό δείχνει και κάτι για το χαρακτήρα σου, είναι αυτό που είπα στην αρχή. Δηλαδή, ενώ γούσταρες το παιχνίδι, δηλαδή είσαι από τους παίχτες που δεν παίζανε απλά για να γίνουν κάποιοι, φαίνεται ότι γούσταρες το παιχνίδι σου και αυτό δείχνει και η πορεία σου, γιατί έπαιξες πολλά χρόνια που συνέχιζες να παίζεις, ενώ θα μπορούσες να σταματήσεις, ας πούμε, μετά στην κορυφή, μετά τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, ή ακόμα και μετά το Μαρούσι. Φαίνεσαι ένας παίχτης που γουστάρει το παιχνίδι, αλλά δεν τρελαίνεσαι, δεν χάνεις τον εαυτό σου όταν παίρνεις τόσα τρόπαια, γιατί έχεις πάρει απείρα τρόπαια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία είναι ιστορία. Έχει μείνει. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν μέρος αυτής της ιστορίας. Δεν θα πω ότι την έγραψα εγώ. Τη γράψαμε όλοι μαζί. Χαίρομαι που είμαι λοιπόν μέρος αυτής της ιστορίας. Χαίρομαι που είχα τις δυνατότητες να συμμετέχω σε τόσο καλές ομάδες. Άρα και μέσα σε κύπελα, πρωταθλήματα κλπ. Γιατί δεν είναι εύκολο
να μπορείς να κρατηθείς σε αυτό το επίπεδο. Άρα είμαι χαρούμενος γι' αυτό και περήφανος, μπορώ να πω, γιατί το κατάφερα για πολλά χρόνια, όπως είπες. Αλλά αλήθεια είναι ότι εγώ αγαπούσα πάντα το μπάσκετ. Από 13 χρονών που το ανακάλυψα μέχρι τα 37 που σταμάτησα, για μένα κάθε μέρα ήταν μια γιορτή όταν έμπαινα στο γήπεδο. Δεν υπήρχε μέρα από τα 13 μέχρι τα 37 που να μην μπω στο γήπεδο. Ακόμα και όταν πήγαινα διακοπές, γιατί άρχισα να πηγαίνω διακοπές στα 31 μου. Ναι, προετοιμασίες, αγώνες, εθνική. Εθνική, ναι. Επειδή σταμάτησα την εθνική στα 31 μου, τότε πήγα η πρώτη φορά διακοπές στη ζωή μου. Που να πάμε, ας πούμε, ένα πενταήμερο, δεκαήμερο κλπ. Ακόμα και εκείνες τις ημέρες, εγώ κάθε μέρα πήγαινα στο γήπεδο ή στο γυμναστήριο ή στο γήπεδο, ήμουν κάθε μέρα μέχρι τα 37. Όταν το σταμάτησα, εντάξει. Οπότε για μένα ήταν μια γιορτή το μπάσκετ. Μιας και το ανέφερες, το γυμναστήριο, είσαι ένας πολύ περίεργος παίχτης σωματικά. Είσαι ένα 93-94. Είμαι 93, ναι. Ένα 93. Είναι ναι. Η εποχή που τα playmaker δεν είναι και τόσο πολύ γυμνασμένα και εμφανίζεσαι εσύ, ο Νίκος Μπουντούρης, όπου είσαι αρκετά γυμνασμένος, οπότε έτσι όπως το βλέπω εγώ, σε βοηθάει πάρα πολύ αμυντικά, δύσκολα θα σε σμπρώξει έξυπνα κάποιος επιθετικός για να σου πάρει θέση, για να ξεφύγει όταν τον μαρκάρεις, αλλά και επιθετικά κανείς δεν μπορεί να σε κόψει εύκολα στο drive σου. Θα σου πω, να περιευτολογήσω λίγο μια που το αναφέρεις και ξέρεις, να τονώσουμε λίγο το έτσι το εγώ μας. Τον εγωισμό μας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν 93, τα χέρια μου όμως ήταν το άνοιγμα των χεριών μου, κάπου κανονικά ένας άνθρωπος έχει ίσαμε το ύψος του, εμένα ήταν 2-6. Άρα κανονικά ήμουν πιο ψηλός, γιατί τα χέρια μου φτάνανε πιο ψηλά. Σκέφτηκες ποτέ να παίξεις διάρρη? Έπαιζα και 2 και 3, γιατί μάρκαρα, ξέρεις, και ψηλότερους παίχτες από μένα, όπως τον Μποντιρόγκα. Με τον Μποντιρόγκα έχουμε διαφορά γύρω στους 11 πόντους, 12. Ναι. Ήταν 2-4, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά επειδή ήμουν αρκετά δυνατό παιδί και επίσης με τα κιλά που έπαιζα, γιατί έπαιζα με αρκετά κιλά, ενώ ήμουν playmaker, τα κιλά που έπαιζα εγώ, δηλαδή τα κιλά φόρμας μου, ήταν 108 κιλά. Δηλαδή αυτά που βλέπεις, ας πούμε, τα στιγμιότυπα, ήμουν 108 κιλά. Και τα αντίστοιχα γκάρ. Αυτό είναι που μου κάνει τρελή εντύπωση. Είσαι πάρα πολύ γυμνασμένος για εκείνη την εποχή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν υπήρχαν playmaker με τέτοια σωματοδομή. Ναι, τότε το δύσκολο ήταν ότι έπρεπε να ακολουθώ στα πόδια, στην αντοχή και στην ταχύτητα, ας πούμε. Έπρεπε να ακολουθώ παίχτες οι οποίοι. Ποιο να αναφέρω τώρα, ας πούμε, ένα playmaker, ξέρω εγώ, ο Άγγελος ο Κορονιός ήταν 85 κιλά. Αλλά η επαφή, ας πούμε, που έβρισκε, ας πούμε, όταν εμένα με ακουμπούσαν αυτοί οι παίχτες, οι αντίστοιχοι playmaker, κουραζόντουσαν γιατί είχαν να τρακάρουν, ας πούμε, με έναν άνθρωπο που ήταν. Σαν να πέφτουν 20 σε τείχο. Κιλά τουλάχιστον. Ναι, 20 κιλά παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι με είχαν μετρήσει στο χαροκόπιο, στο πανεπιστήμιο δηλαδή, στα 31, μαθαίνουμε καλά, είχα μια πολύ καλή αερόβια κατάσταση, ίσως μια από τις καλύτερες στον κόσμο, όπως είχαν αναφέρει αυτοί. Και αυτό ήταν που με κρατούσε εμένα μέσα στο παιχνίδι. Είχα πολύ χαμηλούς στιγμούς καρδιάς. Έχω δει ένα στιγμιότυπο σου, όπου είσαι κατάκοπος, είναι με το, νομίζω με το Μαρούσι, είσαι κατάκοπος, καταϊδρωμένος, αλλά δεν φαίνεται πουθενά ότι έχεις παίξει όλο το παιχνίδι. Αυτό κατεβάζεις την μπάλα, λες και την πιάνεις πρώτη φορά. Σου λέω, η αλήθεια είναι ότι η αερόβια κατάσταση που είχα και μου είπαν βέβαια και τι άθλημα έπρεπε να κάνω. Η αερόβια κατάσταση ήταν, η στιγμή μου ήταν 23 σφιγμή το λεπτό. Είχα πολύ χαμηλούς σφιγμούς. 23 σφιγμούς. Αθλητή Στίβου, 5.000 χιλιόμετρα έπρεπε να. Και το βράδυ έπεφτε στο 17, κάπου εκεί. Μου είχαν βάλει holder. Όταν κοιμόμουν δηλαδή. Το άθλημα που μπορούσα να κάνω, γιατί είχα πολύ δυνατά πόδια και μακριά χέρια και καλή καρδιά και μεγάλη χωρητικότητα πνευμόνων, θα ήταν η κοπηλασία. Κοπηλασία. Σκέψου το τώρα. Κοπηλασία είναι λίγο ελιτίστικο. Μπορείς να το κάνεις και τώρα. Δύσκολο. Δεν είναι πολύ βαρύ. Εδώ στο Βόλο, εμένα όλοι οι φίλοι μου ήταν κοπηλάτες. Τώρα τη γλίτωσα εγώ, οπότε έπαιξα μπάσκετ. Μιας και μου ανέφερες τον Κορονιό, θέλω να σου πω ότι μαζί με τον Κορονιό είσαι ο playmaker που έχω στο μυαλό μου ότι δεν μπορούσες να του πάρεις την μπάλα ποτέ. Ήσασταν τόσο σίγουροι όταν κατεβάζατε την μπάλα που ήταν μάταιο να σας παίξει κάποιος στα 3/4, να σας πιέσει όταν κατεβάζετε την μπάλα. Να ξέρεις, μαζί με τον Άγγελο, ήσασταν σαν δύο υπολογιστές όταν κατεβάζατε την μπάλα. Με τον Άγγελο είχαμε μια παράλληλη πορεία, γιατί παίξαμε αρκετά χρόνια αντίπαλοι και στην εθνική ομάδα μαζί.
Θέλω να σου πω ότι μετά θα το αναφέρω στα παιχνίδια της Εθνικής. Εγώ έχω τρέλα εννοώ με τον Μπακατσιά. Ναι. Γιατί ο τύπος, ενώ είναι ο Μπακατσιάς είναι ένας παίχτης λίγο πάνω από τη μέση, έτσι δεν κατάφερε να ξεχωρίσει. Βέβαια έπαιξε στον Ολυμπιακό πολλά χρόνια και μπαίνει στο μάτς με την Αμερική ο Μπακατσιάς και συμπεριφέρεται λες και είναι ο Μάικλ Τζόρνταν 2. Τέτοια αυτοπεποίθηση δεν έχω ξαναδεί σε παίχτη, πραγματικά. Ο Ευθύμης ήταν τρομερός αθλητής, ήταν ένα ψηλό παιδί για playmaker, 97, πολύ γρήγορος, δεν είχε καλό σουτ, αν και κάποια σουτ τα έπαιρνε, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός αμυντικός, πάρα πολύ καλός στο ανοιχτό γήπεδο, τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Πολύ καλός στην μπάσα, έβλεπε γήπεδο. Ναι, τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ ο Γιάννης Ιωαννίδης και ο Ολυμπιακός να ανεβεί η ψυχολογία του και αυτό. Είδανε φίλαθλοι, ας πούμε, το παιχνίδι αυτό που αναφέρει στο 94. Αυτή την ψυχολογία είδανε που θεωρώ ότι είναι έργο Γιάννη Ιωαννίδη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts.